αρχιεπίσκοπος Θεοφάνης της Ποτλάβα, εκοιμήθη το 1940. Ο ερχομός του Αντιχρίστου έρχεται σύντομα και είναι πολύ κοντά μας. Αλλά πριν τον ερχομό του Αντιχρίστου, η Ρωσία θα πρέπει να αναστηλωθεί και στη Ρωσία θα υπάρξει ένας τσάρος, διαλεγμένος από τον ίδιο τον Κύριο. Θα είναι άνθρωπος φλογερής πίστης, μεγάλου μυαλού και σιδερένιας θέλησης. Αυτά έχουν αποκαλυφθεί σε εμένα από τον Κύριο για Αυτόν. Δεν θα είναι ένας Ρωμανόφ, αλλά θα είναι η καταγωγή του από τους Ρωμανόφ, από τη γραμμή της μητέρας του. Δεν μιλώ από μόνος μου, αλλά αυτά τα έχω ακούσει από τους θεόπνευστους γέροντες. Αυτά και σας μεταδίδω. Ο Κύριος θα λυπηθεί τη Ρωσία εξαιτίας αυτής της μικρής ομάδας πιστών που θα απομείνουν. Στη Ρωσία, όπως είπαν οι γέροντες, σύμφωνα με τη θέληση των ανθρώπων, η μοναρχία, η αυτοκρατορική δύναμη θα ιδρυθεί και πάλι. Ο Κύριος έχει προεπιλέξει το μελλοντικό τσάρο. Θα είναι ένας άνθρωπος της φλογερής πίστης, έχοντας το μυαλό μίας ιδιοφυΐας και τη σιδερένια θέληση. Αρχικά θα φέρει την τάξη πίσω στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αφαιρώντας όλους τους ψεύτικους, αιρετικούς και χλιαρούς ιεράρχες. Και πολλοί, πάρα πολλοί, με λίγες εξαιρέσεις θα φύγουν, και νέοι αληθινοί, ακλόνητοι ιεράρχες θα λάβουν τη θέση τους. Θα είναι από τους Ρωμανόφ, από τη γραμμή της μητέρας του. Η Ρωσία θα γίνει πολύ δυνατή χώρα, αλλά μόνο για λίγο καιρό. Και τότε ο Αντίχριστος θα έλθει στον κόσμο με όλους τους τρόμους του τέλους, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ιερομόναχος Σεραφείμ Βυρίτσκι της Μόσχας εκοιμήθη το 1942. Όταν η Ανατολή θα γίνει δυνατότερη, όλα θα αρχίσουν να κλονίζονται. Οι αριθμοί είναι με τη μεριά τους. Όχι μόνο αυτό, αλλά έχουν και νυμφάλιους και εργατικούς ανθρώπους, ενώ εμείς μαστιζόμαστε από τον αλκοολισμό. Θα έρθει μια εποχή στην οποία η Ρωσία θα γίνει κομμάτια. Στην αρχή θα τη χωρίσουν και μετά θα αρχίσουν να κατακλέβουν τον πλούτο της. Η Δύση θα κάνει τα πάντα για να βοηθήσει στην καταστροφή της Ρωσίας και για ένα διάστημα θα παραδώσει το ανατολικό κομμάτι της στην Κίνα. Η Άπο-Ανατολή θα πέσει στα χέρια της Ιαπωνίας και η Σιβηρία στους Κινέζους, οι οποίοι θα αρχίσουν να μετακινούνται στη Ρωσία, να παντρεύονται Ρωσίδες και στο τέλος με πονηριά και μαστοριά θα καταλάβουν την περιοχή της Σιβηρίας έως τα Ουράλια όρη. Αλλά όταν η Κίνα θα θελήσει να προχωρήσει, η Δύση θα αντισταθεί και δεν θα το επιτρέψει. Η Ανατολή θα βαπτιστεί στη Ρωσία, ολόκληρος ο ουράνιος κόσμος μαζί με αυτούς οι οποίοι βρίσκονται επί της γης θα το αντιληφθούν αυτό και θα προσεύχονται για τη φώτιση όσων βρίσκονται στην Ανατολή. Γέρον Ανατόλιος Ποτάποφ της Όπτινα εκοιμήθη το 1922. Οι νεομάρτυρες της Ρωσίας. Θα υπάρξει ασφαλώς μία καταιγίδα και το ρωσικό καράβι θα ναυαγήσει. Ναι, θα συμβεί αυτό, αλλά όπως γνωρίζουμε, οι άνθρωποι μπορούν να σωθούν ακόμα και πάνω σε κούτσουρα και σε συντρίμια. Δεν θα χαθούν λοιπόν όλοι. Όχι όλοι. Αλλά επίσης προφήτευσε ότι η κανονική ενότητα θα επανέλθει.
ένα μεγάλο σημείο του Θεού θα εμφανιστεί και τα κούτσουρα και τα συντρίμια θα επανενωθούν. Με τη θέληση του Θεού και το καράβι της Ρωσίας θα ξαναφτιαχτεί σε όλη του την ομορφιά και θα επανέλθει στο δρόμο που προκαθόρισε ο Θεός για αυτό. Και αυτό θα είναι ένα θαύμα εμφανές σε όλους. Όταν όμως δείτε την παραβίαση της πατερικής παραδόσεως και της θείας τάξεως εις την Εκκλησίαν, τότε από αυτό θα εξαπλωθούν παντού αιρέσεις και θα πλανήσουν πολλούς ανθρώπους. Ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους θα ενεργεί με πονηριά, με σκοπό να ελκύσει εντός της αιρέσεως, εάν είναι δυνατό ακόμα και τους εκλεκτούς. Δεν θα αρχίσει κατευθείαν να απορρίπτει τα δόγματα της Αγίας Τριάδος, της θεότητας του Ιησού Χριστού και την αρετή της Θεοτόκου, αλλά θα αρχίσει αναπαισθήτως να διαστρέφει τις διδασκαλίες και τους θεσμούς της Εκκλησίας και το πραγματικό νόημά τους, όπως μας παρεδόθησαν από τους Αγίους Πατέρες εν Αγίω Πνεύματι. Ολίγοι θα αντιληφθούν αυτές τις πανουργίες του εχθρού, εκείνοι μόνο οι πλέον πεπειραμένοι εις την πνευματικήν ζωήν. Οι αιρετικοί θα πάρουν την εξουσίαν επί της Εκκλησίας και θα τοποθετήσουν ειδικούς των υπηρέτες παντού. Οι δε πιστοί θα καταφρονώνται. Γι' αυτό, παιδί μου, όταν είδεις την παραβίαση της πατερικής παραδόσεως και της θείας τάξεως στην Εκκλησίαν, της τάξεως που εγκαθιδρύθη από τον ίδιο το Θεό, γνώριζε ότι οι αιρετικοί έχουν ήδη εμφανιστεί, αν και προς το παρόν μπορεί να αποκρύπτουν την ασέβειά τους. Ακόμα θα διαστρέφουν την Αγία Πίστην, την Ορθοδοξία μας, ανεπαισθήτως, με σκοπό να επιτύχουν καλύτερα να παραπλανήσουν και να δελεάσουν τους απείρους στα δίχτυα τους. Οι αληθινοί υπηρέτες του Θεού είναι ταπεινοί, αγαπούν τον πλησίον και είναι υπάκουοι εις την Εκκλησίαν. Οι μονάζοντες όμως θα καταπιέζονται μεγάλος από τους αιρετικούς και ο μοναχικός βίος θα περιφρονείται. Τα μοναστήρια θα λιγοστέψουν, ο αριθμός των μοναχών θα μειωθεί και αυτοί που θα μένουν θα υποφέρουν ποικίλους εκβιασμούς. Αυτές οι κακοποιήσεις θα προξενούν μεγάλη απόγνωση στους ολιγόψυχους, αλλά εσύ, παιδί μου, να χαίρεσαι, διότι έχεις ζήσει μέχρι τούτον των καιρών, επειδή σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, οι πιστοί τότε που δεν έχουν δείξει τίποτα άλλες αρετές, θα λάβουν στεφάνους μόνο και μόνο επειδή στάθησαν στέρεοι εις την πίστην. Να φοβήσαι τον Κύριον, παιδί μου, να φοβήσαι μήπως απολέσεις τον στέφανον που ετοιμάστηκε για σένα. Να φοβήσαι μην αποβληθείς παρά του Κυρίου εις το σκότος το εξώτερον και την αιώνιαν κόλασιν. Στέκε ανδρείος εις την ψυχήν και αν είναι αναγκαίο υπόμενε διωχμούς και άλλες θλίψεις, διότι ο Κύριος θα είναι μαζί σου και οι Άγιοι Μάρτυρες και ομολογητέ θα βλέπουν με χαρά τους αγώνες σου. Όμως αλίμονος τους ανθρώπους σε αυτές τις ημέρες που θα είναι δεμένοι με υπάρχοντα και με πλούτη, οι οποίοι ένεκα της αγάπης της υποτιθέμενης ειρήνης θα είναι έτοιμοι να υποταχθούν εις τους αιρετικούς. Αυτοί θα αποκομίζουν τη συνείδησή τους με το να λένε «Εμείς συντηρούμε και σώζομαι το μοναστήρι και ο Κύριος θα μας συγχωρήσει». Οι ταλέποροι και τυφλοί δεν αντιλαμβάνονται ότι διαμέσου της αιρέσεως οι δαίμονες θα εισέρχονται στο μοναστήρι, το οποίο δεν θα είναι πλέον τότε ένα Άγιο μοναστήρι, αλλά γυμνή τύχη, από που η χάρις θα αποχωρεί. Αυτός είναι και ο λόγος δια τον οποίον ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να θεωρούμε τους αιρετικούς
σαν Χριστοκαπύλους και ειδωλολάτρας, και έτσι, παιδί μου, ενδυναμού με τη χάρη του Ιησού Χριστού, βιάσου να ομολογήσεις υπέρ της πίστεως και να υπομένεις θλίψεις σαν καλός στρατιώτης του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής». Μη φοβήσαι τις θλίψεις, να φοβήσαι μόνο τον Κύριον, όσοι ο Στάρετς Ανατόλιος, ο νέος της Όπτινα, γέρον Αλέξιος Μεύχευ της Μόσχας, εκοιμήθη το 1922. Όταν ο καιρός έλθει, ο Θεός θα στείλει τους απαραίτητους ανθρώπους Του, οι οποίοι θα εκτελέσουν το έργο Του, τη σωτηρία δηλαδή της Ρωσίας, και θα εξοντώσουν τους Μπολσεβίκους, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο μία καταιγίδα τσακίζει το ξύλο από το κατάρτι του πλοίου. Μαρτυρική γερόντισσα Αγκάθα Λευκορωσίας, εκοιμήθη το 1939. Η άθεη σοβιετική δύναμη θα εξαφανιστεί και οι υπηρέτες της θα χαθούν. Η αληθινή ορθόδοξη πίστη θα θριαμβεύσει και οι άνθρωποι θα βαπτιστούν όπως παλιά που βαπτίστηκαν από τον Άγιο Βλαδίμηρο. Αγία Γερόντισσα Νίλα, εκοιμήθη το 1999. Όταν θα έλθει ο Αντίχριστος, η πείνα θα είναι μεγάλη και θα εξαντληθούν τα σιτηρά. Πρέπει να ετοιμάσετε βότανα, να τα ξεράνετε και να φτιάχνετε με αυτά τσάι. Έτσι θα επιζήσετε για λίγο. Θα έρθει καιρός που θα εισβάλλουν οι Κινέζοι και θα είναι πολύ δύσκολα για όλους. Αυτό το επανέλαβε 2 φορές. Παιδιά μου, είδα ένα όνειρο. Θα γίνει πόλεμος, Θεέ μου. Τα παιδιά από 14 ετών θα τα στρατολογήσουν και θα τα στείλουν στο μέτωπο. Σπίτι θα μείνουν μόνο τα παιδιά και οι γέροι. Οι στρατιώτες θα πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι. Θα τους μαζεύουν και θα τους στέλνουν στον πόλεμο. Θα βασιλέψουν οι λαιλασίες και οι ανομίες των ενόπλων. Η γη θα είναι κατάσπαρτη με πτώματα. Παιδιά μου, πόσο σας λυπάμαι. Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Πριν από τη γέννηση του Αντιχρίστου θα υπάρξει ένας μεγάλος παρατεταμένος πόλεμος και μία τρομερή επανάσταση στη Ρωσία, πέρα από κάθε ανθρώπινη φαντασία, και η αιματοχυσία θα είναι ανυπολόγιστη. Πολλοί άνθρωποι που είναι πιστοί στην πατρίδα τους θα χαθούν. Οι περιουσίες της Εκκλησίας και των μοναστηριών θα ληστευθούν. Οι εκκλησίες του Κυρίου θα βεβηλωθούν. Οι καλοί άνθρωποι θα ληστευθούν και θα θανατωθούν. Αλλά ο Κύριος θα λυπηθεί τη Ρωσία και θα τη φέρει από το δρόμο της μεγάλης θλίψης στη δόξα.